Καλημέρα, Φιλαραγία, και καλώς ήρθατε σε ένα νέο Magma Video. Στο σημερινό πρωινό με τον φίλο μου τον Γιάννη από την Εύβοια θα απολαύσουμε ο Γιάννης μια λουκανόπιτα και εγώ ένα καφέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που δείχνετε στο κανάλι μου. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε. Δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, φίλες, για να γίνει παραπάνω καλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, φίλια μου, και τα χαιρετήματά μου σε όλους τους subscribers και σε όλους όσους βλέπουν και στηρίζουν το κανάλι. Ας το απολαύσουμε. Hello my friends and welcome back to a new Magma video. Today with my friend John from Evia, we enjoy breakfast, I drink a coffee and John eat one sausage pie. Thank you so much for supporting my channel. If you like my video, please like, subscribe, comment, write anything you want. Your opinions, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video on my channel to your friends, to be our company bigger. Thank you so much. I want to send my greetings to all the subscribers and everyone who support my channel. Let's enjoy. Ωραία, φίλε μου Γιάννη, καλή όρεξη, καλημέρα πρώτα απ' όλων. Ευχαριστώ, καλημέρα. Είναι Δευτέρα, 8.30 σχεδόν το πρωί. Καλημέρα και εσείς, παιδιά, που μας βλέπετε. Μάλλον όχι 8.30, 8 παρά, γιατί. Με τον 8.30 ώρα θα φύγει τώρα. 9 η ώρα φεύγεις για Εύβοια. Για Αθήνα και μετά για, Αθήνα, για Εύβοια. Ναι. Δώσ' μου μισό λεπτό, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, φυσικά. Μισό λεπτό, ωραία. Το βίντεο το αφιερώνω στο Γιάννη και στο Γιώργο. Να είστε καλά παιδιά. Και σε όλους εσάς βέβαια, βλέπετε και με υποστηρίζετε. Αφιερωμένο το βίντεο σε όλους, τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου, σε όλους τους subscribers και σε όλους όσους βλέπουν το κανάλι και στηρίζετε το κανάλι. Αφιερωμένο σε όλους και στο Γιάννη και στο Γιώργο. Να είστε όλοι καλά παιδιά. Λοιπόν φίλε μου Γιάννη, τι έχουμε εδώ, μια ωραία λουκανόπιτα που την πήραμε πριν λίγο. Ναι, το είχαμε πάρει χθες. Ωραία, φίλε μου, για να έχεις μια ωραία λαχταριστή λουκανόπιτα. Καλή όρεξη. Εύχομαι το ταξίδι σου. Όχι, εύχομαι. Εννοείται να έχεις ένα ωραίο ταξίδι μέχρι την Αθήνα και μετά μέχρι την Εύβοια. Αθήνα, Εύβοια είναι. Πόσο είναι συνήθως? Αθήνα με Χαλκίδα περίπου είναι μία ώρα. Α, εντάξει. Χαλκίδα για Λιβέρι είναι πάλι άλλη μία ώρα. Να ξέρω το, το βάρη. Με εσάς που κάνει, πάει 2 ώρες και κάτι και με εκείνης πάει 2.30. Ωραία, αλλά το βάρη τέτοιο είναι το βάρη, ας πούμε, ταξίδι θα είναι Θεσσαλονίκη και Αθήνα που είναι πόσο, 6 ώρες κάπου εκεί. Το έχω βάλει τώρα από Καβάλα να πάει για Αθήνα. Α, Καβάλα, Αθήνα, ναι, 6 ώρες, ναι. Εκείνο θα είναι το βάρη, αλλά εντάξει. Για να πάει υπευθείας, γιατί δεν θέλω τώρα να πω ναι. Θεσσαλονίκη να σταματήσω εκεί πέρα. Όχι, 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 καλύτερα. Μου χάσει και ένα λεωφορείο μετά πάλι και. Ναι, καλύτερα. Εξπρες, κατευθείαν Αθήνα. Σήμερα, παιδιά, εδώ στην Καβάλα ο καιρός είναι πολύ καλός. Ήλιο, καθαρός ουρανός, ό,τι πρέπει για βουτιά, για τους χειμερινούς μιλάω. Που σε αυτούς περιλαμβάνομαι και εγώ, όπως είδατε στο μικρό βιντεάκι του TikTok του Γιώργου Ταλάτσεφ και θα δείτε και στο βίντεο του Γιώργου Ταλάτσεφ μόλις το κάνει. Πίνω ένα ωραίο καφεδάκι τώρα, παιδιά. Ο καφέ αυτός είναι, χωρίς να είναι χορηγός, έτσι, είναι το Nescafe Roadster, κάπως έτσι λέγεται. Το Nescafe Gold Roadster, συγγνώμη. Αλλά το κακό είναι ότι έβαλα ζάχαρη. Και, γιατί πριν, αυτός είναι ο δεύτερος καφές που πίνω, γιατί πια και έναν λίγο πριν. Αλλά ο προηγούμενος ήταν χωρίς ζάχαρη και είχε τη γεύση του καφέ. Τώρα αυτό που έβαλα τη ζάχαρη αλλοιώνει τελείως τη γεύση του καφέ και δεν θα ξαναβάλω ποτέ ζάχαρη. Αλλά πάλι μ' αρέσει. Ο φίλος μου ο Γιάννης από εδώ πίνει νεράκι, όπως πάντα. Νερό. Καφέ δεν μπορώ να πιω. Ωραίος, εντάξει, ο καθένας, ναι. Ο καθένας είναι πως το τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ όσους ήρθατε χθες στο Νότικα που ήμουνα. Του βγήκαμε φωτογραφίες. Ευχαριστώ όσοι είχατε έρθει το Σάββατο στο Νότικα που ήσασταν πάρα πολύ και έπιαμε καφέ. Να μην ξεχνάτε το τραγούδι «Ολί, ολί», ένα ωραίο τραγούδι του Βασίλη. Να κάνετε, αν θέλετε, κανένα βιντεάκι στο TikTok και να ξέρετε ότι 3 Δεκεμβρίου θα είμαστε, άμα μαζεύσουμε πολλά σχόλια, 1000 σχόλια, 1000 κοινοποιήσεις, θα μαζευτούμε όλοι στην κεντρική πλατεία της Καβάλας για να κάνουμε ένα τεράστιο βίντεο κλιπ για το TikTok, το «Ολί, ολί». Oh,
Εύχομαι τώρα βέβαια, εντάξει, πιστεύω ότι σε όλη την Ελλάδα θα είναι καλός ο καιρός. Γράψτε μου πλάκα πλάκα, πώς είναι ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα εδώ, όπως είπα στην Καβάλα, είναι ήλιος, βαράιντα, είναι ηλιόλουστος, κάνει ένα συννεφάκι τίποτα. Και πιστεύω ότι σε όλη την Ελλάδα έτσι θα είναι. Γιατί χθες που έτυχε, όχι χθες, σήμερα το πρωί που έτυχε λίγο να ανοίξουν τηλεόραση το πρωί και το πέτυχα πάνω στον καιρό, έλεγε ότι σε όλη την Ελλάδα θα είναι καλός ο καιρός. Για πες μας, πώς σου φαίνεται, Γιάννη, τέτοια. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη που ξέχασα να ρωτήσω από την αρχή. Είσαι ok με το βίντεο που συμμετέχεις σε αυτό το βίντεο? Ναι, ναι, είμαι ok. Όλα καλά, ναι, ωραία. Μην έχουμε κανένα πρόπτο. Όχι, όχι, δεν σου λέω να τους ρωτήσεις. Για πες μου για την Λουκανόπιτα, πόσο τη βάζεις, για σχολεία setting, για πες. Ωραίο, εντάξει, μια χαρά. Τι βαθμολογία τη βάζεις με το 10? 10 στα 10. 10 στα 10, 10 στα 10, παιδιά. Ό,τι φαγητό τρώω και μου αρέσει είναι 10 στα 10. Παιδιά, Γιάννης βάζει 10 στα 10 διπλή Λουκανόπιτα από το ανώτερο στο σούγιο. 10 στα 10. Χθεσινή, πάντως από το ψυγείο. Ναι. Δεν μπορώ να πετάξω πράγματα, δεν μπορώ. Ωραίος. Κοιμηθήκαμε καλά, και εγώ και ο Γιάννης. Βέβαια, εγώ ξεπάγιασα το βράδυ. Αναγκάστηκα να ανοίξω αυτό το ηλεκτρικό το σώμα που έχω, γιατί πραγματικά έγινα παγάκι. Εσύ κοιμούσαι να το πρέπει και εγώ κοιμούμαι μέσα. Ναι, ναι, εντάξει, όλα οκ. Okay. Αυτό... Όλα οκ. Okay. Το βράδυ πάντως έχει κρύο. Ναι, έχει. Ναι, κρύο το έχει το βράδυ. Ναι. Καλά ήτανε. Το ευχαριστήθηκα. Είπαμε τώρα σε πόστε την Παρασκευή, σε 4 μέρες με τη σημερινή, έτσι. Έρχομαι Θεσσαλονίκη, να κάνουμε βιντεάρες, McDonald's, KFC, Domino's, Pizza Fan και πολλά ακόμα. Να σας δω από κοντά, να με δείτε από κοντά, να συναντηθούμε στο Λευκό Πύργο, γιατί είναι το μόνο μέρος, το μόνο γνωστό μέρος που ξέρω στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, γιατί δεν έχω πάει και πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε τέλεια, θα γνωριστούμε από κοντά όσοι θέλετε. Αυτά προς το παρόν. Δεν χορταίνω να βλέπω το ήλιο, βασίλεμα έξω τον ήλιο, είναι τέλειος, υπέροχος. Εγώ λέω κουρτίνα από το μεριά, γιατί με στραγούνται σε μάτια, γι' αυτό. Δεν το λέω γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Είναι και πρωί και όλα, μόλις ξυπνήσαμε, βαράει και ο ήλιος. Ο φίλος μας ο Γιάννης σήμερα έχει ρεπό από τη δουλειά, αύριο πιάνει. Εντάξει, μια χαρά. Αυτό μπορείς να κάτσω και η Σαββατή και η Κυριακή. Άμα δεν είχα ρεπό, θα κάθομαι μου Σαββάτο, για γιατί πρέπει να φύγω. Ναι, ναι. Ο Γιάννης είναι ένα πολύ καλό παιδί, ήρθε εδώ, με επισκέφτηκε, ήταν πολύ καλό παιδί. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τον Γιάννη και για όποιον άλλον θέλει να με επισκεφτεί. Να είστε όλοι καλά παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Όλα είναι υπέροχα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, πολύ φιλόξενος και είναι και τίμιος. Ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Πλησιάζουμε. Ναι, παίρνω. Τι καφέ πίνεις εσύ? Εγώ, όπως είπα, τώρα πίνω τον Nescafe Cold Roaster. Ωραίος είναι, αλλά δεν θα ξαναβάλω ποτέ ζάχαρη, γιατί αλλοιώνει τη γεύση του καφέ. Έτσι, όπως, γιατί πριν που, όπως είπα, πριν που ήπια το σκέτο, ήταν καλύτερη γεύση. Τώρα με τη ζάχαρη, τον άλλαξε τελείως. Εγώ, πάντως, καφέ δεν πάω πιο καθόλου, ούτε να καπνίσω τίποτα. Ναι. Αλλά φυσικά ούτε ποτά δεν πίνω. Μια χαρά, ωραίος. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα σιγά σιγά. Η Καβάλα σε κάποια σημεία είναι στολισμένη. Για πείτε μου εσείς, έχετε στολίσει δέντρα, ιστορίες? Εγώ βέβαια δεν πρόκειται να στολίσω τίποτα. Εδώ με το ζόρι, όχι με το ζόρι, εδώ για το σπίτι μου φωνάζω κοπέλα να του καθαρίσει. Πού να στολίσω και με τίποτα, εντάξει. Έχουμε Χριστούγεννα, καταλαβαίνω όλα ωραία, οικογένεια, το ένα, οικογένεια, αδέρφια, συγγενείς, όλοι μαζί. Άρα για να στολίσω, όχι αποκλείεται εσείς, θα στολίσετε, τι λέει.
Έχει στολίσει τη μάνα μου. Έχει πέσει σπίτι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τέλεια. Έχει στολίσει. Εντάξει, ωραία φαίνεται. Ωραία, ωραία. Τα Χριστούγεννα είναι το καλύτερο που μου αρέσει. Είναι οι καλύτερες μέρες που μου αρέσουν τα Χριστούγεννα. Βλέπω κάτι διαφορετικό, είναι κάτι σαν παραμύθι να το πω έτσι. Ναι, εμένα αντιθέτως προτιμώ το καλοκαίρι που πάμε θάλασσα. Εντάξει, καλά είναι και τα Χριστούγεννα, καλό είναι και το Πάσχα. Αλλά εντάξει. Ωραία. Ώστε. Ναι, μια χαρά. Θα περάσουμε όλοι πολύ ωραία. Χόρτασες, εντάξει. Ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης μόλις έβαγε, χόρτασε. Είναι έτοιμος για το ταξίδι, για την επιστροφή. Και ήρθε να κλείσουμε. Okay, my friends, we are more magma video. It's finished. Thank you so much for watching my video. If you like my video, press like, subscribe, comment, write anything you want. Europeans, your ideas, any questions, anything you want. If you want to share my video, my channel, your friends, we are company bigger. Thank you so much. See you to the next video. Bye bye. Ωραία, φίλοι μου και φίλε μου, άλλο ένα magma video. Μόλις έφτασε στο τέλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like, ένα subscribe, ένα comment, γράψτε ό,τι θέλετε. Δικές σας ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις, θέματα που θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε. Αν θέλετε, κοινοποιήστε το βίντεο μου και το κανάλι μου στους φίλους σας, για να γίνει πάρα πολύ μεγαλύτερη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!